Ωραία. Λέγομαι Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, είμαι από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών και θα ήθελα να σας παρουσιάσω την υπηρεσία που έχουμε στο opensource.elac.gr που δείχνει τους Greek contributors που υπάρχουν στο GitHub. Λίγα λόγια για την ΕΛΑΚ, ότι είναι Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών, ιδρύθηκε το 2008. Αποτελείται από ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και κοινοφελείς οργανισμούς. Έχει στόχο να προωθήσει το ανοιχτό περιεχόμενο, τα ανοιχτά δεδομένα, την ανοιχτή διακυβέρνηση, ανοιχτό λογισμικό και επίσης να συμβάλλει με την ανοιχτότερα σε τρεις βασικούς τομείς, την εκπαίδευση, το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε λοιπόν στην υπηρεσία στο opensource.elac.gr το GitHub Developers και είναι όσοι βρίσκονται στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα project το οποίο έχει στόχο να παρουσιάσει τους προγραμματιστές στην Ελλάδα που έχουν παρουσία στο GitHub, μέσω αυτού να γνωριστούν μεταξύ τους και σε τοπικό επίπεδο, γιατί υπάρχει και πληροφορία σε ποια πόλη είναι. Υπάρχει επίσης να προωθηθεί το έργο τους και να γίνει αναγνώριση της προσπάθειάς τους και υπάρχει δυνατότητα σαν ευρετήριο να αναζητήσει κάποιος με βάση την περιοχή, τα contributions που έχουν γίνει, τα αποτελέσματα. Η ιστορία του έργου είναι ότι πρωτογράφηκε κάπου το 2016 στα πλαίσια ενός meetup που είχε οργανώσει η ΕΛΑΚ και ο σκοπός ήταν να βρούμε ότι ποιοι προγραμματιστές υπάρχουν στην Ελλάδα και ασχολούνται. Και η συνέχεια αυτής της προσπάθειας ήταν το 2017 να γίνει και κάποιο plugin κατά το οποίο έγινε εισαγωγή των δεδομένων αυτών στο opensource.elac.gr. Το 2020 το επανασχεδιάσαμε και το 2021 έγινε όλο το κομμάτι της λήψης των δεδομένων, γράφτηκε από την αρχή σε PHP και έγινε επίσης αυτόματη διαδικασία μία φορά το μήνα να ανανεώνει όλο αυτό το ευρετήριο που έχει δημιουργηθεί. Τώρα η λειτουργία του. Έχει το κομμάτι που παίρνει ένα script, χτυπάει το API στο github.com και λαμβάνει τα δεδομένα από εκεί, που είναι, θα τα δούμε και παρακάτω ποια δεδομένα, είναι στην ουσία οι χρήστες που βρίσκονται σε αυτές στην περιοχή της Ελλάδας και κάποιες λίγες πληροφορίες για το προφίλ τους. Μετά προετοιμάζονται σε μια μορφή που θα τα πάρει το ένα plugin στο WordPress που είχε αναπτυχθεί για αυτό το σκοπό και μετά εισάγονται επίσης στο WordPress και εμφανίζονται σελίδα στο opensource.elac.gr. Για τη λήψη δεδομένων γίνεται σε τρία στάδια. Για αρχή κάνουμε μια αναζήτηση στο API του GitHub, το οποίο ζητάμε να βρούμε ποια είναι οι χρήστες που πληρούν κάποια προκαθορισμένα γεωγραφικά κριτήρια. Να είναι, ας πούμε, από Ελλάδα, να είναι σε πόλεις συγκεκριμένα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, έχουμε μια λίστα με αρκετές πόλεις. Και με βάση, επίσης, κάποιες βασικές πληροφορίες, αν έχει κάποιο site ο χρήστης, τη σελίδα στο GitHub που έχει και τη φωτογραφία του. Όνομα αντεπώνυμο επίσης και όλα αυτά γίνονται με το API της έκδοσης 3 του GitHub. Και μετά να κάνουμε και την λήψη των συνεισφορών που έχουν κάνει, των contributions που έχουν κάνει ο κάθε χρήστης. Το οποίο αυτό γινόταν με το αρχικό script με κάποιο διαφορετικό έμεσο τρόπο, τον οποίο αναπτύξαμε και τον κάναμε πλέον στο καινούργιο API που έχει το GitHub που παρέχει. Τα προετοιμασία των δεδομένων, ότι έρχονται αφού έχουμε πάρει τα αρχεία, δημιουργούμε ένα αρχείο το οποίο έχει το username του χρήστη από το GitHub και δίπλα του έχει και τον αριθμό των συνεισφορών που έχει κάνει. Ταξινομημένο κιόλας από τα περισσότερα προς τα λιγότερα.
δημιουργείται ένας φάκελος user κατά το info, που εκεί μέσα θα αποθηκεύσουμε για κάθε έναν χρήστη ένα αρχείο JSON, όπως μας επιστρέφει το API του GitHub, και εκεί μέσα έχει τις πληροφορίες που είπαμε πιο πριν. Στην εισαγωγή μετά, η διαδικασία είναι ότι ενεργοποιούμε ένα plugin το οποίο θα διαγράψει όλη την βάση που υπάρχει ήδη αυτή τη στιγμή στο WordPress. Μετά το ενεργοποιούμε αυτό. Κατά ενεργοποιούμε ένα plugin το οποίο θα περάσει μέσα το περιεχόμενο και το οποίο κάνει και έναν έλεγχο από ένα αρχείο blacklist που υπάρχει αν θέλουμε να εξαιρέσουμε κάποιο χρήστη, ο οποίος μπορεί να μας ζήτησε να μην θέλει να εμφανίζεται στη λίστα. Είτε υπάρχει, είναι ας πούμε από Athens στην Αμερική, το οποίο θα το πω γι' αυτό, μας έχει προκύψει γι' αυτό. Και επίσης δημιουργεί και τα meta keys που χρειάζονται, που μπορεί να είναι πληροφορία για την περιοχή που βρίσκεται ο προγραμματιστής και όποιες άλλες πληροφορίες που υπάρχει για τον κάθε χρήστη. Τώρα, γιατί όλο αυτό επανασχεδιάστηκε. Ο τρόπος ο οποίος λειτουργούσε ήταν αρκετά σύνθετος για να βρει τα contributions. Γιατί πήγαινε και έβλεπε ο χρήστης ο συγκεκριμένος σε πόσα repositories έχει συνεισφέρει, από εκεί τι συνεισφορές έχει κάνει, να κάτσει να τα αθροίσει όλα αυτά, αν είναι δικό του project ή έχει κάνει συνεισφορά σε αλλού project, το οποίο τώρα που το ξαναδοκιμάσαμε δεν μας έβγαζε αποτέλεσμα, το οποίο ήταν σαν και αυτό που βλέπουμε στο προφίλ του κάθε χρήστη, στη σελίδα στο GitHub. Και γι' αυτό έπεσε και αρκετό ψάξιμο πού μπορεί να οφείλεται αυτή η διαφορά. Δεν καταλήξαμε κάπου. Έχει να κάνει ότι ακόμα και το GitHub, της αναλόγως του API του, την πληροφορία μπορεί να την υπολογίσει διαφορετικά όσον αφορά τα contributions. Και επίσης, η διαδικασία για να πάρουμε τα δεδομένα ήθελε κάπου 7 με 9 ώρες. Επειδή δεν είναι μόνο οι πάρα πολλές κλήσεις που γινόντουσαν στο API, αλλά ήταν και ότι το GitHub έχει κάποια όρια, ότι μπορείς να κάνεις 5.000 κλήσεις για μισή ώρα, για μία ώρα. Ή αν θες να κάνεις άλλου είδους κλήσεις, μπορεί να κοστίζουν πιο πολύ, να μπορείς να κάνεις 30 για το λεπτό. Οπότε θέτει διάφορα όρια έτσι. Και ήταν και αρκετά δύσκολη διαδικασία να γίνει debug το shell script. Επειδή με pipe τα αποτελέσματα από το ένα κομμάτι, του, τα έστειλε κατευθείαν στο άλλο. Οπότε εκεί να μεσολαβήσουμε, να τα γράψουμε σε αρχείο για να μπορούμε να δούμε τι γίνεται, δεν ήταν πολύ απλό. Και επειδή και σαν διαδικασία ήθελε 7 με 9 ώρες, κάθε τρέξιμο από την αρχή, ακόμα και αν να μειώσουμε τους χρήστες για πειραματικά, ήταν πολύ χρονοβορά διαδικασία. Σαν τρόπο λοιπόν επαναγράφτηκε ξανά σε PHP, που είναι και αυτή μια scripting γλώσσα, έχει CURL functions μέσα με τις οποίες επικοινωνούμε απευθείας με το API και παίρνουμε τα δεδομένα και προσφέρει άλλα εργαλεία και μπορεί να εκτελεστεί στο server και να εμφανίσει σε κάποιο browser τα αποτελέσματα, το οποίο έτσι ξεκίνησε, αλλά μετά από τα timeouts είδαμε ότι δεν αξίζει αυτός ο τρόπος να εκτελεστεί και ότι επίσης και η πληροφορία που εμφανίζει πιο άμεσα, ιδίως για debugging, ήταν χρήσιμο το να βλέπουμε σε κονσόλα ότι έσκασε στον τάδε χρήστη, οπότε άμεσα να μπορούσαμε είτε να το σταματήσουμε είτε να δούμε τι δεν πάει καλά. Αξιοποιήθηκε επίσης μία πρόσφατη λειτουργία του GraphQL API από το GitHub, στο οποίο επιστρέφει κατευθείαν τα contributions που έχει κάνει κάποιος χρήστης. Όπου αυτό το νούμερο επίσης είναι ένα νούμερο το οποίο είναι αυτό που φαίνεται στη σελίδα του GitHub, οπότε είναι ένα σωστό νούμερο να έχουμε και εμείς το ίδιο αποτέλεσμα που γράφει στη σελίδα του GitHub. Και δεν χρειαζόταν να γίνεται κάποιος πιο περίπλοκος υπολογισμός από τη μεριά μας. Υπήρχαν διάφοροι τρόποι για αυτό, για να πάρουμε αυτή την πληροφορία. Ένας που είχα βρει ήταν μέχρι και να κάνουμε parse το SVG αρχείο που εμφανίζει το πινακάκι με τα contributions, αυτό με τις πόσο βαθύ πράσινο ή όχι είναι κάποια χρονική περίοδος, αναλόγως με τις συνεισφορές.
Ευτυχώς λόγω του API που έχει δημιουργηθεί, το οποίο είναι νομίζω 1-2 χρόνια που το χρησιμοποιεί η GitHub, ήταν πολύ απλή, πολύ πιο απλή διαδικασία. Επίσης, ότι είπαμε ότι θα έχει ενδιαφέρον να μην υπολογίζουμε τις τελευταίες χρονιάς, αλλά των τελευταίων 2 ετών τα contributions κάποιου νου. Οπότε και αυτό ήταν κάτι που το προσθέσαμε τώρα που έγινε επανασχεδίαση όλου του script. Υπήρχε η δυνατότητα, δημιουργήσαμε τώρα τη δυνατότητα εύκολη debugging σε όλα τα στάδια εκτέλεσης του script και μπορούσαμε να το γράψουμε και σε αρχείο κάποια logs, ιδίως γιατί υπήρχαν κομμάτια είτε στην επικοινωνία με το GitHub με CURL ότι σε κάποια endpoints ήθελε να ορίζουμε browser στο CURL, user agent. Σε άλλο σημείο, μπορεί να έχει να κάνει, είχαμε βγει από τα limits που είχε για το πόσα calls μπορούσαμε να κάνουμε στο API. Επίσης, στην αρχή, ότι κάποια timeouts της PHP, τα οποία και αυτά έπρεπε να τα αντιμετωπίσουμε όταν το script ξεκινούσε και θα έτρεχε για 30, 40, 50 λεπτά και πολύ παραπάνω. Οπότε, ήταν και αυτό, δημιουργήθηκαν και συναρτήσεις, με σκοπό ακριβώς όλο αυτό το debugging να γίνει πολύ πιο εύκολο. Δημιουργήθηκε επίσης ένα αρχείο ρυθμίσεων, οπότε σε ένα αρχείο εύκολα μπορούμε να προσαρμόσουμε διάφορες τιμές, το API token ας πούμε, ότι αυτό η GitHub ορίζει κάποια όρια, τα οποία αν πάμε να κάνουμε, να πάρουμε πληροφορίες από το API τους χωρίς token, θα μπορούμε να κάνουμε πολύ πολύ λιγότερες από ότι αν έχουμε κάποιο token. Οπότε έχει μια διαδικασία στο προφίλ, στο οποίο δημιουργεί κάποιος ένα API token και το χρησιμοποιεί μετά στην εφαρμογή του όταν θέλει να έχει επικοινωνία με το API τους. Ορίζουμε τα paths τα οποία θα πάμε και θα σώσουμε τις έξτρα παραπάνω πληροφορίες του κάθε χρήστη όσον αφορά το προφίλ του. Το CURL User Agent που είπαμε παραπάνω ότι σε κάποιες κλήσεις πρέπει να ορίζεται στο GitHub. Το time zone που το εκτελούμε, το οποίο πιο πολύ έχει να κάνει όταν θα ζητήσουμε από τη χρονική περίοδο που θα πάρουμε για να πάρουμε τις πληροφορίες για τα contributions, πρέπει να είναι και αυτό δηλωμένο. Και επίσης τις περιοχές αναζήτησης, ποιες πόλεις θέλαμε, όπως είπαμε, Αθήνα, Ηράκλειο, Πάτρα, Κομοτηνή, Λάρισα, Λαμία, διάφορες περιοχές ανά την Ελλάδα, που θέλουμε να πάρουμε πληροφορίες σχετικά με αυτές. Έγινε επίσης κάτι το οποίο, πώς λειτουργούσε το προηγούμενο script, ότι έκανε μία κλίση στο API να πάρει πληροφορία και μετά σε κάποια σημεία, επιτόπου έκανε μία κλίση στο endpoint που έχει το GitHub API για να πάρει την πληροφορία πόσα credits, ας πούμε, πόσο είναι πλέον το όριο, αν μπορεί να ρωτήσει και άλλες πληροφορίες ή όχι, από το API, αν το έχει ξεπεράσει. Το οποίο, το ότι γινόταν αυτό σε κάθε query και όταν έχουμε να κάνουμε κάποια χιλιάδες ερωτήματα στο API τους, και αυτό κοστίζει χρόνο. Οπότε, έγινε ένα κομμάτι το οποίο κρατάει στη μνήμη του πόσα requests έχουν γίνει, από εκεί αφαιρεί. Όταν πλησιάζει πλέον στα 10 τελευταία, 5 τελευταία, είναι ότι αρχίζει εκεί καθένα και ρωτάει πόσο του μένει. Και όταν δει ότι του τέλειωσαν, περιμένει μέχρι να μπορεί ξανά να ζητήσει πράγματα. Αυτό στην αναζήτηση νομίζω ήταν κάποια δευτερόλεπτα και για να πάρουμε στοιχεία των χρηστών ήταν στα 30 λεπτά τα όρια. Τα οποία και αυτά τα έχουμε βάλει μέσα στον κώδικα, οπότε το script δεν θα πάει να ρωτήσει κάθε δευτερόλεπτο να ρωτάει, είναι ότι θα κάτσει και θα περιμένει αρκετά λεπτά, ώστε να μην είναι και κουραστικό για το API της, του GitHub, συνέχεια να πάμε να το χτυπάμε, να δούμε πότε θα ξεπεράσκαν αυτά τα όρια. Όλο αυτό επίσης είχε σαν αποτέλεσμα να τρέχει σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα πλέον το καινούριο script, το οποίο τρέχει σε λιγότερο από 2,5 ώρες. Και σε 2,5 ώρες όχι μόνο να πάρει τα δεδομένα, αλλά και να κάνει διαδικασία του σβησίματος των δεδομένων από το WordPress και να τα
ξαναπεράσει μέσα, που και αυτό είναι αρκετά χρονοβόρο. Άλλο επίσης κομμάτι ήταν ότι με τον παλιό τρόπο η ανανέωση γινόταν χειροκίνητα και περίπου μία φορά το χρόνο. Θέλαμε αυτό να το κάνουμε να είναι πιο άμεσο, οπότε το βάλαμε να είναι μηνιαίο. Η όλη διαδικασία κιόλας είχε ενδιαφέρον το να γραφτεί, γράφτηκε ένα απλό shell script το οποίο οργανώνει λίγο την όλη διαδικασία. Πιο πολύ ότι θα πάει και θα σβήσει τα δεδομένα που υπάρχουν από την προηγούμενη φορά που ζητήσαμε και πήραμε πράγματα. Δημιουργεί ξανά τη δομή που χρειάζεται ώστε η PHP όταν θα αρχίσει να εκτελείται να βρίσκει τα paths έτοιμα και να αρχίσει να γράφει τις πληροφορίες που χρειάζεται. Από εκεί όταν έχουν μαζευτεί όλα τα δεδομένα προχωράει στην ενεργοποίηση του Megupu CLI από command line δηλαδή στο WordPress και σβήνει τις προηγούμενες εγγραφές που υπήρχαν ήδη και μόλις τελειώσει αυτό το απενεργοποιεί και πάλι ενεργοποιεί το κομμάτι το οποίο θα κάνει συγχρονάρες και θα διαβάσει τα αρχεία που έσωσε το πρώτο κομμάτι που πήραμε από το GitHub και θα τα ξαναπεράσει μέσα στο WordPress. Και μόλις τελειώσει και αυτό, επίσης το απενεργοποιεί και αυτό το κομμάτι, δεν χρειάζεται άλλο. Και φυσικά ένα email, ένα report το οποίο λαμβάνει ο διαχειριστής όταν τελειώσει η διαδικασία. Τα περισσότερα από αυτά τα reports κιόλας τα έχω αφήσει και να είναι σε μορφή HTML αλλά και με new lines για να φαίνεται ωραία και σε τερματικό επειδή σκέφτηκα ότι κάποιος μπορεί να θέλει να το τρέξει για, από browser με κάποια λιγότερη με κάποια πιο συγκεκριμένα κριτήρια οπότε δεν θα το επιστρέψει 3.000 αποτελέσματα θέλει 10 αποτελέσματα ίσα να δει κάτι οπότε να του είναι πιο εύκολο. Τώρα κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης είχαμε και διάφορες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε. Συγκεκριμένα αρκετές ήταν με το API του GitHub. Όπως ας πούμε ότι το API του GitHub επιστρέφει το πολύ 1000 αποτελέσματα από κάποια αναζήτηση η οποία μπορεί, θα δείξει ότι βρέθηκαν 5.837 αποτελέσματα στην περιοχή της Αθήνας, όμως θα επιστρέψει το πολύ 1000. Και αυτά πάλι μοιρασμένα ένα 100 και θα πρέπει να περνάμε την παράμετρο page, οπότε 100-100 να τα φέρουμε, να φέρουμε 10 σελίδες στον 100, για να σώσουμε τα 1000 πρώτα αποτελέσματα που θα φέρει. Δυστυχώς δεν δίνει καμία άλλη πληροφορία για το με τι κριτήρια είναι αυτά τα 1000 επιλεγμένα. Είναι τα 1000 με τα περισσότερα contributions, είναι τα 1000 που οι developers κάνανε πιο πρόσφατα κάποια αλλαγή στον κώδικά τους, στο προφίλ τους, γραφτήκανε, είναι πιο παλιοί, δεν δίνει καμία τέτοια παραπάνω πληροφορία. Και είναι επίσης και κρίμα γιατί αν ας πούμε στην Αθήνα υπάρχουν 5.000, 6.000, 8.000 προγραμματιστές, δυστυχώς από αυτό εμείς μπορούμε να πάρουμε την πληροφορία μόνο για τους 1.000. Ένα άλλο επίσης είναι ότι η τοποθεσία περιοχή πεδίο που έχει το GitHub στην σελίδα του προφίλ είναι ελεύθερο πεδίο. Δηλαδή μπορώ να γράψω location Mars, location οτιδήποτε. Ή αν γράψω ας πούμε με ορθογραφικό λάθος το Athens, δεν θα εμφανιστεί στην αναζήτηση στο query που θα κάνω μετά στο API για να πάρω τα αποτελέσματα. Ιδίως με το Athens είχαμε και το... Επειδή υπάρχει και Athens στην Αμερική, πολλά αποτελέσματα ερχόντουσαν να είναι από Georgia ή Ohio της Αμερικής. Εκεί ευτυχώς δίνει μια δυνατότητα να εξαιρέσουμε από εκείνο το query κάποια αποτελέσματα που στο location θα έχουν Georgia και Ohio, όμως τελικά καταλήγουν όλο και κάποιο μπορεί και να περάσει. Και εκεί επίσης βοηθάει πολύ το blacklist αρχείο που έχουμε βάλει, ότι όταν εντοπίσουμε κάποιο τέτοιο χρήστη, τον βάζουμε στο blacklist και δεν εμφανίζεται τελικά ότι είναι Greek developer. Στο contributions επίσης που βάλαμε ότι θέλει να έχει ένα εύρος αναζήτησης να έχουμε για τα δύο τελευταία χρόνια, το GitHub αφήνει να γίνει το εύρος αυτό το πολύ ένα έτος. Οπότε εκεί έπρεπε πάλι να κάνουμε δύο queries, για να φέρουμε τα δύο αποτελέσματα, τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων χρόνων και να τα προσθέσουμε και να έχουμε ένα αποτέλεσμα.
Το οποίο επίσης φυσικά κοστίζει και εδώ πέρα 2 credits στο API, οπότε όταν ξεπεραστεί αυτό πάλι έχει κάποια αναμονή μέχρι να γίνει reset και να μπορούμε να ξαναπάρουμε δεδομένα. Επίσης, ναι, ένα αυτό που ανέφερα και πριν, ότι η διαδικασία έγινε πιο γρήγορη, καθώς πλέον στο script μέσα τον ρωτάμε το API του GitHub, έχουμε άλλα credits για να κάνουμε αναζήτηση. Ναι, credits τώρα χρονικά, με το όριο το έχουμε ξεπεράσει στα queries για αυτό το χρόνο που κάνουμε ή όχι. Αυτό πλέον το κρατούσα στη μνήμη και ήταν πολύ πιο απλό για τη διαδικασία να γίνει πολύ πιο γρήγορα. Και πιθανώς επίσης σκέφτηκα ότι αν χρησιμοποιεί το και ένα δεύτερο token, να ξεπερνούσα το όριο στην περιοχή στα limits, τα χρονικά που έθετε το όριο του API. Απ' την άλλη όμως δεν είναι και ότι θα τρέχει για μέρες ο κώδικας, οπότε να μας νιάξει αρκετά, ή θα τρέχει κάθε 2 ώρες και η εκτέλεσή του θέλει 2,5 ώρες. Είμαστε καλά με τα όρια που έχει, το τρέχουμε 1 φορά το μήνα, η διαδικασία παίρνει 2,5 ώρες, δεν μας επηρεάζει όμως σε κάτι τέτοιο, είμαστε και να περιμένει τελικά από τις 2,5 ώρες, η 1/2 ώρα, 1 ώρα να είναι αναμονή, δεν μας πειράζει. Ο κώδικας φυσικά είναι open source και διαθέσιμος για όποιον θέλει να τον δει, να τον επαναχρησιμοποιήσει, να τον βελτιώσει. Μπορείτε να πάρετε στο GitHub της ELAC, αν το ψάξετε σαν Greek Committers, το PHP είναι το τρέχον script που τρέχει σε PHP που επαναγράφτηκε. Επίσης θα βρείτε το αρχικό script που είναι σε Shell script στο GitHub μας. Και έχουμε επίσης και τα plugins, τα 4 plugins, τα οποία ασχολούνται με τη διαδικασία να εμφανίσουν αυτή την πληροφορία στο WordPress, που έχει να κάνει με τη δημιουργία του custom type, που είναι, όποιος ξέρει από WordPress συγκεκριμένα, το κομμάτι που θα εμφανίσει, θα το φέρουμε στα μέτρα μας τι πληροφορία θέλει να εμφανίσει. Μία σελίδα η οποία έχει την αναζήτηση και τα αποτελέσματα όλης αυτής της πληροφορίας. Έχει το κομμάτι που εισάγουμε τις πληροφορίες στο WordPress για να γίνει import όλη αυτή η πληροφορία που κατέβασε από το API το script το πρώτο. Και το τελευταίο κομμάτι, η διαγραφή όλων αυτών των πληροφοριών από το WordPress, όποτε χρειαστεί για μια ανανέωση, για κάποια αλλαγή. Σας ευχαριστώ που είσαστε και παρακολουθήσατε την παρουσίαση. Ό,τι θέλετε, οποιαδήποτε ερώτηση, είμαι διαθέσιμο σε αυτή τη στιγμή να την ακούσω. Και πάντα επίσης είμαστε και διαθέσιμοι σαν ΕΛΑΚ να βοηθήσουμε και να συνεισφέρουμε όπου μπορούμε.